αξιοπρέπειτες και ανυπολόγιστες ζημιές σε χρονικές περιόδους που δεν τις περιμένουν. Γι' αυτό χρειάζεται να ακολουθήσουμε μια στρατηγική για να μειώσουμε αυτούς τους κινδύνους. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Θέλουμε μεγαλύτερη ταχύτητα στην νομοθετική εφαρμογή, δηλαδή ο νόμος να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα, υπηρεσίες γρηγορότερα και περισσότερα χρήματα. Πάθαμε ζημιές σε 4 περιοχές. Όχι βέβαια σε όλους τους Δήμους, αλλά πάθαμε στην Καρκαδόνα, στην Καρδίτσα, στον Παλαμά και στις Σοφάδες πολλές μεγάλες ζημιές. Ήδη από την πρώτη ώρα των ζημιών οι υπηρεσίες της περιφέρειας ήταν έξω, οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ την επόμενη μέρα ήταν έξω, έχουν κάνει καταγραφές, γνωρίζουν περίπου το μέγεθος της ζημιάς, έχουν μέγεθος ζημιάς σε αυτά που ξέρετε τις καλλιέργειες, αλλά μπορεί να έχουν και ζημιά και στα πεπόνια, στα καρπούζια, διότι οι θερμοκρασίες ήταν τέτοιες οι οποίες θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Οι ζημίες είναι πάνω από 90.000 χρήματα περίπου που έχουν εξηγήσει. Οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ θέλουν να τις ευχαριστήσουν που και χθες ήταν έξω. Θέλω να ευχαριστήσω τον ΕΛΓΑ σήμερα εδώ πέρα τον Αντιπρόεδρο που δείχνει το αμέριστο ενδιαφέρον και ήταν άμεσα εδώ για να κάνουμε αυτή τη σύσκεψη και να δούμε πώς θα πάει. Και το καλό, το ένα καλό, είναι ότι, θετικό μάλλον, είναι ότι οι ζημιές καλύπτονται από τον οργανισμό του ΕΛΓΑ, τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Εμείς τι θέλουμε, εγώ προσωπικά, και να γίνουν γρήγορα οι εκτιμήσεις, ούτως ώστε να έχουμε γρήγορα τα πορίσματα. Επειδή έχουμε συζητήσει με τον Νίκο τον Δούκα και με τον Ανδρέα τον Λικουρέτσο ότι μπορούν να γίνουν αυτές, παρόλο ότι έχουμε μεγάλες ανάγκες προσωπικού στον ΕΛΓΑ, όπως και στην περιφέρεια και στους Δήμους, αλλά και στον ΕΛΓΑ λόγω του παγετών, του ΙΕΜΟΥ και άλλων ζημιών της ζωής και διάφορων υγειονομικών προβλημάτων, προσβολών που έχουμε. Έχουν κάνει άνθρωποι και να βάλουν παραπάνω κόσμο, αλλά ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα, διότι αυτές οι εκτιμήσεις γίνονται πιο εύκολα από ότι σε κάποιες άλλες καλλιέργειες. Ο ΕΛΓΑ για να πληρώσει, άρα θέλουμε 100% αποζημίωση, αλλά για να πληρώσει ο ΕΛΓΑ χρειάζεται οι αγρότες να πληρώσουν την ειδική ασφαλιστική εισφορά. Η ειδική ασφαλιστική εισφορά, το λέω νόμος, αυτό δεν μπορεί να το παραπεί, δεν είναι αυτή η εισφορά πληρώνει, αρχίζει να πληρώνεται από τον Οκτώβριο. Οι συνήθεις διαδικασίες είναι εκτίμηση, δεν είναι, πληρωμή εισφοράς και αποζημίωση, εάν πάει κανονικά θα είναι αποζημίωση τον επόμενο Μάρτιο. Εμείς λέμε εκτίμηση, καταβολή ασφαλιστικής εισφοράς και άμεσα να έχουν έτοιμα τις εκτιμήσεις στα πορίσματα και να πληρωθούν μέσα στο Νοέμβριο.